και θέλω να δούμε γιατί προχωρήσαμε και φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη. Έχουμε μια προσπάθεια μάλλον δημιουργίας ελεύθερης ζώνης από τα ναρκωτικά σε σχολεία. Μάλιστα. Είναι έτσι. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Πώς είναι, γιατί μου τα πράγματα. Σε μια προσπάθεια, η Αρχή Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων Κύπρου, σε μια προσπάθεια να στείλει μηνύματα και προς τα παιδιά, αλλά και προς σε όλους, ότι είναι το μέλλον μας και πρέπει να τα προστατέψουμε, υιοθετήσαμε μια πρακτική που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες και εισηγηθήκαμε προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Υγείας και στην Εθνική Επιτροπή για τα Ναρκωτικά τη δημιουργία μια ζώνης, ελεύθερης ζώνης, γύρω από τα σχολεία. Και η ελεύθερη ζώνη, η εμπορία σε αυτή τη ζώνη θα αυτόματα συνεπάγεται την πιο ψηλή ποινή. Και έχει να κάνει στέλνοντας το μήνυμα στα νεαρά παιδιά ότι η χρήση ουσιών δεν είναι καλό πράγμα, γιατί υπάρχει μια προσπάθεια απενεχοποίησης από κάποιους. Και από την άλλη πλευρά, στέλνοντας το μήνυμα στους ίδιους τους εμπόρους ότι, κύριοι, τα παιδιά μας είναι πολύτιμα για μας. Και αν συνεχίσετε αυτό που θέλετε να κάνετε, να πουλάτε έξω από σχολεία ή κοντά σε σχολεία, αυτόματα σημαίνει ότι θα έχετε τη μεγαλύτερη των ποινών. Αλλά αυτό. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, γίνεται αυτό το πράγμα, γιατρέ? Σε όλον τον κόσμο γίνεται. Μάλιστα. Εμένα δεν με ξενίζει αν κάποιοι προσπαθήσουν και είναι σίγουρο ότι γύρω από τα σχολεία θα γίνεται μια προσπάθεια. Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό στην όλη διαδικασία, αυτό αποτελεί ένα από τα 13 μέτρα που θα εφαρμόσουμε. Είναι το κατασταλτικό μέρος, να πούμε. Την ίδια στιγμή υπάρχουν μια σειρά με προγράμματα προληπτικά που μόλις τώρα τα κατακαιρώνει η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Πρόγραμμα για τα σπερινά σχολεία, πρόγραμμα για σχολεία, αν μπορώ να τα ονομάσω, υψηλού κινδύνου, πρόγραμμα για παιδιά τα οποία είναι σε ευάλωτες ομάδες, πανκύπρια προγράμματα και μια σειρά άλλες δράσεις, πρόγραμμα ανεκπαίδευσης μαθητών για να πηγαίνουν σε μαθητές, γιατί όταν πάω εγώ να μιλήσω σε έναν μαθητή, με προσλαμβάνει εντελώς διαφορετικά από ό,τι θα προσλάβει το μαθητή του, δημιουργώντας πυρήνες. Και αυτό είναι μια προσπάθεια, είναι 13 μέτρα στο σύνολο τους, να ενισχύσουμε τα παιδιά μας στα σχολεία σε αυτόν τον κίνδυνο. Γιατί όπως συνηθίζουμε να λέμε, μπορεί μέσα στο σχολείο να μην γίνεται εμπορία, μπορεί μέσα στο σχολείο να μην γίνεται χρήση, αλλά τα παιδιά μας σε κάποια φάση σχολάνουν. Βγαίνουν έξω από το σχολείο και πρέπει να είναι διαπαιδαγωγημένα, ούτως όταν θα βγουν έξω από το σχολείο να μπορούν, όταν θα τους πλησιάσει κάποιος, να πούν αυτόν το όχι. Σωστό. Τώρα ρωτήσω, γιατρέ μου, επειδή υπάρχει μια έρευνα που γίνεται σε πανευρωπαϊκή βάση όσον αφορά την χρήση ναρκωτικών και για την Κύπρο λέει ότι έχουμε αύξηση χρηστών κάναβης και κοκαίνης. Για την Ευρώπη λέει ότι υπάρχει αύξηση χρηστών κάναβης και κοκαίνης. Είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, όπως και υπάρχει πληθώρα ηρωίνης. Αυτό φαίνεται και κατά σχέσιο. Όταν αυξάνονται οι κατασχέσεις, αντιλαμβάνεστε ότι μεγάλο φορτίο έρχεται, γίνεται κατασχέση, σημαίνει και μεγάλη ποσότητα, διαφεύγει προς την αγορά. Είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και εντοπίζει τρία μεγάλα σημεία η έρευνα αυτή. Ότι η κοκαίνη αυξάνεται, τα νέα συνθετικά αυξάνονται μαζί με την ηρωίνη στην Ευρώπη και η δραστικότητα της κάνναβης. Ενώ η κάνναβη τα παλιά χρόνια ήταν 2% η δραστική ουσία της, η ψυχοτρόπος ουσία, τώρα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο μιλάει από 18 μέχρι 30. Τεράστια αύξηση. Τεράστια αύξηση και μιλούμε ότι πολλές φορές κάνοντας χρήση ενός τσιγάρου κάνναβης μπορεί να έχει ψυχωσικό επεισόδιο, ειδικά ένας ανήλικος. Και αυτό το φαινόμενο μεταφράζεται σε όλη την, επηρεάζει όλη την Ευρώπη και κατ' επέκταση για την Κύπρο. Είναι αναμενόμενο. Παρόλο, αν μου επιτρέπετε, που η Κύπρος είναι από τις χαμηλότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε, για να είμαστε πολύ καθαροί. Ναι. Τώρα, στο παρελθόν έχουν γίνει, για να γυρίσω πίσω στα σχολεία, στο παρελθόν έχουν γίνει καταγγελίες και στην ΠΑΦΟ ειδικότερα, ότι είχαμε και διακίνηση μέσα στα σχολεία. Ήθελα να δούμε λίγο το θέμα πρόληψη και καταστολή. Παλαιότερα λέγαμε ότι τα ναρκωτικά χτυπούν την πόρτα μας. Τώρα σίγουρα είναι μέσα στο σπίτι μας. Αυτό είναι, έχει αλλάξει, σωστό? Έτσι είναι? Μάλιστα. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ένα τεράστιο ζήτημα. Ναι. Η βασική αρχή που, επειδή μιλήσατε για πρόληψη, είναι καταστολή. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, επειδή τώρα τελειώνει η διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής, είναι 5 πύλωνες. Είναι πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, μείωση της προσφοράς, μείωση της βλάβης. Μείωση της προσφοράς είναι η καταστολή. Και αυτά πρέπει να είναι ισόρροπα. Αν το βάρος μιας πολιτείας δίνεται όλο στην καταστολή,
σημαίνει ότι οι άλλοι τομεί υστερούν και κάτι δεν θα κάνουμε σωστά. Και το αντίστροφο. Εάν κάνουμε μόνο Σωστό. πρόληψη και δεν Σωστό. υπάρχει το κομμάτι τη καταστολή, θα υπάρχει πληθώρα ουσιών, κάποιοι θα επηρεαστούν. Οπότε πρέπει να είναι ισόρροπη η στρατηγική. Το πρόβλημα είναι παντού. Ποτέ στην αρχή αντιμετώπιση εξαρτήσεων Κύπρου δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Δεν ωρεοποιήσαμε, αλλά ούτε δραματοποιήσαμε την κατάσταση. Ναι. Πολύ πιθανό σε κάποια σχολεία κάποιοι να προσπάθησαν να κάνουν εμπορία. Παίρνουμε και αυτόν το μέτρο, γιατί ακούστηκαν καταγγελίες. Δεν είναι στην τυχαία. Πάφο ειδικότερα. Δεν είναι τυχαία η ζώνη που δημιουργούμε τώρα. Μάλιστα. Η ζώνη έχει αυτή τη λογική ότι, κύριε, αν τολμήσεις να κάνεις εμπόριο σε σχολείο, έχεις τη μεγαλύτερη τον ποινό. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Την ίδια στιγμή, σχεδόν 30 προληπτικά προγράμματα τρέχουν από την αρχή αντιμετώπιση εξαρτήσεων Κύπρου μόνο. Τα τρέχουμε εμείς. Το μεγάλο ζήτημα όμως που απασχολεί είναι η πρόληψη με την ευρεία έννοια. Δηλαδή, η εξαρτήση σε ένα ψυχοκοινωνικό ζήτημα. Είναι τα παιδιά, οι βιολογικοί παράγοντες και η κοινωνία, ο περίγυρος. Εάν δεν διαμορφώσουμε υγιές πλαίσιο για αυτά Σωστό. Τα παιδιά και αν δεν δώσουμε την παιδεία, και όταν λέω παιδεία, δεν μιλώ για το σχολείο. Μιλούμε για κάτι πολύ ευρύτερο σε αυτά τα παιδιά, να τα ενισχύσουμε σαν άτομα, σαν προσωπικότητες. Αν δεν δώσουμε υγιή πρότυπα, θα έχουμε αυτό το αυτό πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό και αν είναι μεγάλο. Είναι τεράστιο, κουβέντα. Νομίζω το βλέπουμε πρότυπα, καθημερινά. Αξίες, όλα αυτά, κάποιοι έχουν πάει περίπατο. Όταν το μήνυμα που στέλνουμε καθημερινά παρακολουθώντας τις ειδήσεις είναι το μήνυμα του εύκολου κέρδους, ναι. Μεταφράζεται στα νεανικά μυαλά ναι. εντελώς διαφορετικά. Ναι. Όταν είχαμε σύναξη με τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους παρακαλέσαμε να μην δείχνουν εικόνες με σύριγγες ή σακουλάκια και δίπλα 500 ευρώ, ο νεαρός το μεταφράζει εντελώς διαφορετικά από την ανήλικα ναι. και ευτυχώς ένα μεγάλο ποσοστό των μέσων μαζικής ενημέρωσης αυτό, ναι. έχει προσαρμοστεί σε αυτήν, έχει υιοθετήσει. Να είμαι πιο σωστό σε αυτήν την παράκλησή μας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι γεγονός ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Ενισχύσαμε εκεί που ήταν εξαφανισμένη η μείωση της βλάβης, έχει ενισχυθεί, η πρόληψη έχει ανέβει πάρα πολύ. Δίνουμε για κάθε ένα ευρώ που δίνουμε στην πρόληψη, δίνουμε 56 ευρώ στο ποινικό σύστημα. Και αυτό είναι αστυνομία, δικαστήρια, φυλακές, όλα. Και αυτό το ένα πρέπει να γίνει 56. Το ναι. κράτος πρέπει να έρθει να ενισχύσει αυτό το 56. Γιατρέ μου, να ρωτήσω κάτι. Μιλάω τώρα για τους εμπόρους. Είναι αποτρεπτικές οι ποινές όπως είναι σήμερα? Θεωρώ ότι είναι αρκετές. Εμείς δεν είμαστε... Έχετε λόγο εσείς στη διαμόρφωση των ποινών αυτών? Όχι. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Μάλιστα. Αυτό που εισηγηθήκαμε, παραδείγματος χάρη στην εισήγησή μας βάσει της νομοθεσίας που υπάρχει, είπαμε αν κάποιος πουλάει σε ζώνη κάτω των 500 μέτρων κοντά σε σχολείο, η μέγιστη ποινή να μπαίνει αυτόματα. Μάλιστα. Αυτή ήταν η εισήγησή μας. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο δικαστικό σύστημα. Μπορούμε να κάνουμε εισηγήσεις. Και η φιλοσοφία μας, για να είμαστε καθαροί, δεν είμαστε τιμωρητικοί. Ναι. Δηλαδή, όταν ήρθε το κράτος και είπε ότι κύριε, θα εφαρμοστεί τον Άρκοτες και όποιος συλλαμβάνουμε θα πηγαίνει φυλακή, εμείς ήρθαμε και του είπαμε, αν θες να είσαι αποτελεσματικός, όπως προβλέπει και οι μελέτες και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, κάθε ένας που συλλαμβάνεται να οδηγεί υποχρήση, είναι καλύτερα να το διασυνδέουμε με θεραπεία. Ναι. Για να έχεις αποτέλεσμα. Σωστό. Τώρα, επειδή με πας όμως στο κομμάτι θεραπεία, είμαστε αποτελεσματικοί. Υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν οι χώροι, υπάρχει πολιτική αυτή η θεραπεία των παιδιών αυτών. Λοιπόν, υπάρχουν στην Κύπρο 27 θεραπευτικά προγράμματα. Μάλιστα. Υπάρχει ένας πλουραλισμός προγραμμάτων. Η τελευταία αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών έγινε το 2016 από το εξωτερικό. Ήταν η πρώτη για την ακρίβεια. Η πρώτη και θα ακολουθήσει κι άλλη. Έγινε το 2016. Εντόπισαν κάποια πράγματα. Το θεραπευτικό μας δίκτυο είναι πάρα πολύ καλό. Η ανάλυση που έκανε, κατά πόσο είναι αποτελεσματικό, αυτό ρωτάτε, δεν μετριέται πόσοι είναι καθαροί, όπως συνηθίζουν να λέει ο κόσμος, και πόσοι δεν είναι. Μετριέται πόσοι εργάζονται, πόσοι υποτροπίασαν, πόσοι επέστρεψαν πίσω στο έγκλημα. Εννοείς έτσι, η επανένταξη. Επανένταξη. Μάλιστα. Όλοι αυτοί οι δείχτες είναι καλοί. Πού υπάρχει αδυναμία? Οι υποδομές δεν είναι καλύτερες. Πολλές φορές στις κρατικές υποδομές, είδατε η συζήτηση προχθές στη Βουλή για τις υποδομές. Χρειάζεται ενίσχυση με διάφορες ειδικότητες. Είναι μια συνεχής προσπάθεια η οποία γίνεται. Υπάρχουν προγράμματα, επειδή μιλούσαμε και για μαθητές, για ανηλίκους σε όλες τις πόλεις. Υπάρχει κλειστή θεραπευτική κοινότητα, την οποία χρηματοδοτεί και δημιούργησε η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Οπότε δημιουργήσαμε ένα θεραπευτικό πλέγμα για όλες τις ηλικίες.
υπάρχει πρόγραμμα για γυναίκες και συνεχώς πρέπει να δημιουργούνται καινούργια προγράμματα. Πρέπει να γίνουν προγράμματα για μετανάστες. Είναι μια πραγματικότητα, είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε πρέπει συνεχώς να εμπλουτίζονται αυτά τα προγράμματα, να ενισχύονται με καινούργιες δράσεις και να ξυγχρονίζονται. Τη δεδομένη στιγμή, σε 2 μέρες, αν όλα πάνε καλά, θα μας κατατεθεί η αξιολόγηση της εθνικής μας στρατηγικής. Το προσχέδιο το οποίο που είδαμε είναι πάρα πολύ θετικό. Υπάρχουν και αρκετά πράγματα που πρέπει να διορθώσει η Κυπριακή Πολιτεία. Αυτό που σας είπα, υποδομές. Υποδομές είναι ένα ζήτημα. Συντονισμός. Ο συντονισμός τον κάνει η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Στην αρχή, οφείλω να είμαι στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 2 θητείες, είναι δεύτερη θητεία. Στην αρχή ήταν τραγική η κατάσταση. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι μας πήρε 6 χρόνια περίπου για να αρχίσουν να αποδεχτούν ότι υπάρχει αυτή η αρχή, με συνεχείς καθημερινές μάχες με τους διάφορους φορείς, να πείσουμε, που ήταν το κυριότερο, δεν είναι να επιβάλλουμε εξουσία που μας δίνει ο νόμος, αλλά να πείσουμε ότι είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε, για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι κατά κύριο λόγο αυτό πέρασε στους διάφορους συνεργάτες. Υπάρχει συντονισμός, κατά διαστήματα υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω. Είναι αναμενόμενο αυτό. Τώρα βέβαια λένε οι ειδικοί πως για να λύσεις ένα πρόβλημα πρώτα πρέπει να αναγνωρίσεις ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Όσο κλείνουμε τα μάτια κάποιοι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε θα μείνει άλυτο για χρόνια. Ξέρετε ποια ήταν η πρώτη μας προσπάθεια που κράτησε 7 χρόνια, γιατί είναι προσπάθειες που κράτησε 7 χρόνια και πρέπει να συνεχιστεί εσάι. Ήταν να αφαιρέσουμε από αυτήν την κοινωνία την αντίληψη ότι ο χρήστης είναι εγκληματίας και ότι η χρήση, και είμαι πολύ καθαρός στις λέξεις, η χρήση, όχι το εμπόριο, είναι θέμα δημόσιας υγείας. Μας πήρε 7 χρόνια, η έρευνα του Δεκέμβρη του 2019 του γενικού πληθυσμού λέει ότι 66% του κυπριακού πληθυσμού αντιμετωπίζει πλέον τη χρήση σαν θέμα δημόσιας υγείας. Η απάντηση σου θα είναι τι βλέπουμε, ότι από 206 άτομα που ζητούσαν θεραπεία πήγαμε στους 1.400. Γιατί σπάζοντας το στίγμα οδηγείς κόσμο στην θεραπεία. Μιλώντας για το στίγμα και τη χρήση, την ίδια στιγμή κάνεις πρόληψη. Σπάζοντας το στίγμα βοηθάς την κοινωνική επανένταξη. Οπότε αναγνωρίζεις το πρόβλημα και το λύνεις. Το αναγνωρίσαμε. Ήταν αυτό που κάναμε. Αναγνωρίσαμε το πρόβλημα και είπαμε ναι, υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι εγκληματίες, ελάτε να τους βοηθήσουμε. Σωστό. Άλλη αντιμετώπιση των εμπόρων, άλλη των χρηστών σίγουρα. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Σωστό. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σου. Καλή δύναμη πάντα και καλά αποτελέσματα. Εμείς αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Τώρα θα πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα που προέκυψε μετά από 15 χρόνια ουσιαστικά από το πουθενά. Ήταν ένα δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian, ο οποίο αναφερόταν στους λόγους του δυστυχήματος, θυμάστε, τραγωδίας της Ήλιος και άφηνε πολλά βέβαια ερωτηματικά. Θα πάμε τώρα στην Λάρνακα, θα πάμε στον εκτελεστικό διευθυντή του Μεσογειακού Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων, τον φίλτα, τον Χρήστο τον Πέτρου, τον έχουμε μαζί μας μέσω Skype. Καλημέρα αγαπητέ μου κύριε Πέτρου. Καλημέρα Ανδρέα. Λοιπόν, τώρα πώς το εξήγησες εσύ από το πουθενά? Γιατί και από το πουθενά είναι αυτό. Τα πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους, ξέραμε τους λόγους, τα αίτια του δυστυχήματος 15 χρόνια πριν. Έρχεται το δημοσίευμα από το πουθενά και σκαλίζει τα πράγματα, δημιουργεί ερωτηματικά και δεν ξέρω αν όλο αυτό δημιουργεί και ένα χαλί για να πάμε και σε κάτι άλλο ίσως. Πολύ σωστά είπες, Ανδρέα, ότι το δυστύχημα αυτό έγινε πριν 15 χρόνια. Έχει διερευνηθεί από την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ελλάδας, όπως προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί. Βγήκε πόρισμα, κατονομάστηκαν τα αίτια, τα έμμεσα και τα άμεσα, κατονομάστηκαν οι υπεύθυνοι, ο καθένας στον θέμα. Και έγιναν και αρκετές συστάσεις. Τώρα, 15 χρόνια μετά, μια σοβαρή εφημερίδα όπως η Guardian να φιλοξενήσει έναν εκτενές δημοσίευμα από κάποιον, με συγγραφέα κάποιον που ήταν εμπλεκόμενος στο δυστύχημα, πρόκειται για τον μηχανικό της Ήλιος, τον Άγγλο, δικαιολογημένα κάποιος θέτει κάποια ερωτηματικά. Γιατί τώρα, για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, να δημοσιεύσει κάτι που δεν προσθέτει τίποτε, μα τίποτε,
από αυτά που αναφέρονται στο πόρισμα της επίκουσης. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ μου Χρήστο Πέτρου, να ρωτήσω κάτι. Η κατάθεση τότε στη Διερευνητική Επιτροπή του δυστυχήματος, θυμόμαστε τον κύριο Τσολάκη τότε, επικεφαλής, η κατάθεση του μηχανικού τότε με αυτά που λέει τώρα είναι διαφοροποιημένη? Όχι, ίδια. Όχι. Είναι. Ίδια. Ίδια. Μάλιστα. Κατάθεση, και είναι γι' αυτό πραγματικά πολύ περίεργο, γιατί τώρα να τον φιλοξενήσει ένας οργανισμός όπως η Κάρτιαν για να πει τα ίδια που είπε τότε, θέτουν κάποια ερωτηματικά. Και αν είναι κανείς λίγο καχύποπτος και το συνδυάσει με κάποιες άλλες ενέργειες των Τουρκοκυπρίων, για παράδειγμα την περασμένη εβδομάδα άρχισαν να συλλέγουν υπογραφές. Mm-hmm. Πήραν, λένε, 10.000 υπογραφές για να πιέσουν την Βρετανική κυβέρνηση να για απευθείας σύνδεση, έτσι. Απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το παράνομο αεροδρόμιο. Μάλιστα. Αν συνδυάσει κανείς και τις άλλες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΣ, οι απειλές για το Βαρόσι, οι απειλές για Διοκράτη και όλα αυτά, νομίζω δικαιολογημένα βγάζει το συμπέρασμα ότι αυτό το δημοσίευμα είναι μέρος της τουρκικής προπαγάνδας για να πετύχει τους στόχους της, και δεν μπορεί να είναι εντελώς έτσι από το πουθενά ξεκομμένο. Ναι, τώρα κύριε Πέτρου, να ρωτήσω κάτι. Επειδή στο παρελθόν είχαν γίνει ξανά προσπάθειες να υπάρξει απευθεία σύνδεση των κατεχομένων με τη Βρετανία και είχαν αποτύχει, και όχι λίγες προσπάθειες, θεωρείς ότι τώρα υπάρχουν τα δημιουργήσει δεδομένα κάποιοι τέτοια που να έχουμε διαφοροποίηση αυτής της αποφασής? Όχι. Η δική μου εκτίμηση, αγαπητή Αντρέα, είναι ότι όπως απέτυχαν και στο παρελθόν, μάλιστα, μόνο για απευθεία πτήσεις, αλλά και για νομιμοποίηση του παράνομου αεροδρομίου, νομιμοποίηση του παράνομου κέντρου ελέγχου, θα αποτύχουν και τώρα, όχι επειδή η διεθνής κοινότητα μας αγαπάει ή η Ευρωπαϊκή Ένωση μας αγαπάει, γιατί αυτό αποδείχθηκε τις τελευταίες μέρες, αλλά επειδή έχει να κάνει με την ασφάλεια εκατομμυρίων πτήσεων, έχει να κάνει με την ασφάλεια εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών και άλλων, και κανείς, καμιά κυβέρνηση ή κανένας